Δεν έχεις ερώτηση. Παρακολουθώ κι εγώ. Αν θα δω τώρα, αν δεν έχει κάποιος άλλος, θα δούμε. Μπορεί να κάνω και εγώ κάποια ερώτηση. Δεν έχω κάνω κύκλο. Εγώ κάνω κύκλο όπως σας έχω δώσει οι εικονίτσες. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Και τελευταία και καλύτερη όμως, η Μαρία. Έχεις καμιά ερώτηση, Μαρία μου, εσύ? Λοιπόν, όχι, προς το παρόν δεν έχω ερώτηση να κάνω. Προς το παρόν επεξεργάζομαι όλα αυτά που άκουσα σήμερα. Καμία δήλωση, αν θες να κάνεις? Δήλωση. Μαζί με τις ερωτήσεις έχουμε και δηλώσεις. Η δήλωση που έχω να κάνω είναι που είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου σήμερα. Αυτό. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εμείς είμαστε χαρούμενοι που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά. Πάμε στον Κώστα το Δημάκη, το φίλο μας σκηνοθέτη από την Κρήτη. Και εγώ δεν έχω ερώτηση, αλλά δήλωση έχω να κάνω, ρε παιδί μου, εντάξει. Ότι εντάξει, το σεμινάριο, ας πούμε, είναι ένας θετικός οργονίτης σε όλες φάσεις και το αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία το λες, φίλε μου, είδες. Άλλη, πολύ ωραία τοποθέτηση. Okay. Λοιπόν, μια που δεν έχετε ερωτήσει, σας κάνω εγώ μία, αν επιτρέπετε, γιατί όλες εσείς μου κάνετε. Σήμερα, ναι, θέλουμε. Okay. Σήμερα λοιπόν είχε, το ουράνιο, είχε βγάλει το ουράνιο τόξο, επειδή έβρεχε, δεν ξέρω αν το είδατε πολύ, φάνηκε στην Αττική. Θέλω να μου πείτε γιατί ενώ στα τσάκρα μας το κόκκινο χρώμα είναι κάτω και ανεβαίνουμε πάνω και πάει μπλε, γιατί στο ουράνιο τόξο το κόκκινο είναι πάνω-πάνω και δεν είναι κάτω-κάτω. Την ερώτηση την καταλάβατε, πιστεύω, έτσι. Σταμάτη, ξανακάνε λίγο την ερώτηση. Θέλω να πω ότι όπως βλέπουν το ουράνιο τόξο, κάνει την καμπύλη, όλοι το ξέρετε το ουράνιο τόξο, το κόκκινο είναι πάνω-πάνω. Ενώ στην πραγματικότητα εμείς όταν κοιτάμε τα τσάκρα μας μέσα, τι κάνουμε, τι βλέπουμε? Τι λέμε, τις ρίζες, το κόκκινο, το κίτρινο, έτσι δεν είναι? Το πράσινο και πάει και είναι μπλε. Ναι ή όχι? Έχει να κάνει με το μπλε. Πάνω το μπλε, κάτω το κόκκινο. Εμένα μου ήρθε κάτι, βέβαια μπορώ να κουτώ, δεν ξέρω κατά πόσο. Πες μου, Μαρία, τι σου ήρθε? Μου ήρθε η πρόταση όπως πάνω έτσι και κάτω. Ναι. Okay. Ξέρεις, αυτό ισχύει για όλα. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι γιατί θα έπρεπε λοιπόν να είναι το κάτω το κόκκινο και να συνέχεια να είναι το μπλε πάνω-πάνω. Ήταν αντανάκλαση. Καθρεφτισμός. Ακριβώς. Κάπως. Πώς να το πω. Απ, δύσκολα μας έβαλες. Εγώ σας ρωτάω για κάτι που βλέπουμε συνέχεια και επειδή όλοι ασχολείστε εδώ πέρα και ξέρετε πάνω κάτω για τα τσάκρα και τα χρώματα και εκεί, ρωτάω κάτι απλό. Έχει να κάνει με το μάτι μας? Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με το μάτι. Λοιπόν, εντάξει, okay, δεν θέλω να σας κάνω. Ναι. Έλα, εσύ θυμάσαι τίποτα από το σεμινάριο? Δεν γνωρίζω. Δεν θυμάσαι, κάτσε σιγά πει στο σεμινάριο εμείς. Ε? Σπίτι, κάτσε σιγά πει. Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Α, δεν γνωρίζω από την αλήθεια. Απλά, μήπως, εντάξει, εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε το κόκκινο πάνω στα ανοιχτά χρώματα. Την ύλη στο πνεύμα, στην υψηλή δόνηση. Όχι. Ε, όχι, περίμενε. Όχι, εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε, λέω, την ύλη σε υψηλές δονήσεις. Ναι, αυτή είναι η απάντηση για το ουράνιο τόξο ή μια άλλη δήλωση, δεν ξέρω. Όχι, λέω, το πνεύμα δεν θέλει να κατεβάσει... Όχι, δεν έχει σχέση με αυτό. Τι θα κάνει με αυτό, εντάξει, έτσι, θεωρητικά, ναι, δεν ξέρω. Το ουράνιο τόξο, θα λέγαμε, έτσι, ξεκινάει και κάνει την καμπύλη, γιατί υποτίθεται έχει σαν βάση τη γη, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι τι μας δείχνει συνέχεια το ουράνιο τόξο. Όπως και όταν κοιτάξουμε τον ήλιο και φτιάχνει γύρω το περίγραμμα, μας δείχνει ότι η κόκκινη δόνηση είναι πιο εξωτερική, η πιο εξωτερική. Δηλαδή αν μέσα μας εμείς έχουμε το κέντρο μας τα λέγαμε, έτσι, από εκεί γίνονται όλες οι επεκτάσεις. Άρα το κόκκινο χρώμα είναι το τελευταίο χρώμα που ζούμε και γίνεται όλη η ύλη. Όλη αυτή η δόνηση που βλέπουμε σαν ύλη, που βλέπουμε σαν 3D. Και στο κέντρο είναι, θα λέγαμε, ο Θεός. Άρα στην πραγματικότητα, της είπα και την άλλη φορά, εμείς είμαστε το κέντρο και είναι μέσα μας αυτό που λέμε πάνω. Είναι μέσα μας αυτό που λέμε πάνω. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που εκτινόμαστε και εξαπλωνόμαστε, το εξώτερο κομμάτι μας είναι αυτό που λέμε το 3D, το κρυσταλλωμένο. Και το εσωτερικό κομμάτι μας αντιπροσωπεύει πάνω, τι είπαμε, το Θεό. Το μέσα μας είναι το έξω μας. Άρα λοιπόν όποτε ανοίγουμε εμείς, φτάνουμε σε εκείνη την εκπομπή
ώστε να ντυθούμε με τα κελίφι όλα αυτά τα χρώματα, γιατί οι ενέργειες από μέσα μας πάνε προς τα έξω και στο τέλος κρυσταλώνονται και φτιάχνουν αυτό το κομμάτι που είμαστε 3D. Αυτό το κομμάτι το 3D όμως, τι κάνουμε εμείς όταν το πιάνουμε σαν βάση, επειδή έχουμε εστιαστεί και θέλουμε να πάμε προς το Θεό, προς τα μέσα δηλαδή, τι κάνουμε τα τσάκρα, τι λέμε, πάμε επιστροφή μέσα, έτσι δεν είναι, επιστροφή προς τα μέσα. Γιατί το κόκκινο κομμάτι κάτω της ρίζας εκπροσωπεί το 3D, έτσι, και σιγά σιγά μπαίνουμε συναισθηματικά, αστρικά, νοητικά, μέσα μας, στην Παγκόσμια Ένωση, μέχρι που συνδεόμαστε με το ένα, με το κέντρο μας. Okay. Αυτό μας δείχνει λοιπόν η ίδια η φύση, ότι η περισσότερη πυκνότητα της ενέργειας δουλεύει στο κόκκινο χρώμα εκείνο, γιατί αντιπροσωπεύει το φυσικό. Στο φυσικό που είμαστε εμείς, από το φυσικό εμείς δημιουργούμε, από το φυσικό εμείς δημιουργούμε απ' έξω τον εξωτερικό κόσμο και πάμε προς το Θεό, αλλά και μέσα από τον εσωτερικό κόσμο και πάμε προς τον ατομικό μας Θεό. Καταλάβατε? Καλά, δεν περίμενα να μου δώσω αυτήν την εξήγηση, αλλά ήθελα να σας πω σχετικά με τις συχνότητες, για να δείτε πώς είναι, για να μην μπερδεύεστε. Γιατί πάντα εμείς είμαστε το κέντρο και έχουμε το εσωτερικό μας σύμπαν και πάμε εσωτερικά και βρίσκουμε το ίδιο πράγμα που βρίσκουμε εξωτερικά. Αλλά τι γίνεται, σαν άνθρωποι παίρνουμε μία βάση πάντοτε, αυτοί που είμαστε, που είμαστε το φυσικό. Άρα τι λέμε εμείς, από το κόκκινο χρώμα προχωράμε στα άλλα. Είδατε γιατί λοιπόν το τσάκρα σε εμάς είναι το κόκκινο κάτω κάτω και πάει και γίνεται στο τέλος έτσι και αλλάζουν τα χρώματα ανάποδα από το ουράνιο τόξο που δίνει την ακτινοβολία την πραγματική όπως είναι. Αν ήμασταν λοιπόν εμείς το ουράνιο τόξο και είμαστε το ουράνιο τόξο της γης, είμαστε και κατοικούμε στο κόκκινο χρώμα της, το κρυσταλλωμένο, και από εκεί εκπέμπουμε ένα ουράνιο τόξο έξω από μας και έχουμε και το ουράνιο τόξο μέσα από μας. Okay, μια οκτάβα χρωμάτων από το κόκκινο προς το μπλε, μια οκτάβα χρωμάτων από το κόκκινο προς το μπλε, μέσα μας. Okay. Εντάξει. Πέρα. Ελπίζω να καταλάβατε δηλαδή τι λέω. Θέλω να πω ότι είναι καθρέφτη την ανάγκλαση μέσα μας και πάμε προς το Θεό, έξω μας πάμε προς το Θεό. Το ίδιο πράγμα είναι. Μέσα μας όμως, προσέχτε, μέσα μας όμως είναι το άχρονο. Οπότε μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να φτάσουμε στο Θεό από ότι έξω μας, στην εξέλιξη του ανθρωποειδούς. Γι' αυτό μέσα μας ο άνθρωπος που ξεκινάει και κάνει την εσωτερική εργασία εξφεντονίζεται αναβαθμιστικά από τον άλλον που περιμένει εξωτερικά να μάθει τον εαυτό του. Οκ, καταλάβατε τώρα τι είπα? Σταμάτη, στην ουσία δεν είναι αντικατοπτρισμός? Ναι, στην ουσία όχι, κοίταξε, δεν ξέρω τι σημαίνει αντικατοπτρισμός, έτσι, αλλά ναι, είναι μια αντανάκλαση. Καταλαβες? Αντικατοπτρισμός είναι όταν η εικόνα ενός αντικειμένου τη βλέπουμε αντιστραμμένη. Ναι. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό δεν θέλω να σου πω έτσι ακριβώς. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι αντιστραμμένο. Αντιστραμμένο το βλέπουμε εμείς γιατί έχουμε πιάσει ένα κέντρο. Έχουν πιάσει ένα κέντρο και διαχωριζόμαστε στον εσωτερικό κόσμο μας και στον εξωτερικό. Αλλά άμα θες να το πεις έτσι, οκ. Okay. Μπορείς να το πεις αντιστραμμένο. Μπορείς να πεις αντανακλάσεις. Οκ. Αν σε βολεύει, το πεις αντιστραμμένο. Σταμάτη. Πες μου, Βασίλη. Ναι. Δηλαδή, εμείς τώρα, γιατί τώρα κοιτάμε, επηρεαζόμαστε το εξωτερικό περιβάλλον. Ναι. Αλλά μπορούμε και χωρίς τις εμπειρίες να πάμε απλά μέσα μας και υπάρχουν οι πληροφορίες. Άρα, πολύ καλή ερώτηση. Άρα, τι καταλαβαίνουμε εδώ? Ότι βγαίνουμε σε έναν κόσμο, έτσι, που είμαστε νήπια και κοιτάμε έξω. Και μόλις από το πολύ το έξω καταλάβουμε και κοιτάξουμε και μέσα, τότε μέσα μας τρέχουμε. Καταλαβες, γιατί μέσα μας έχουμε όλη τη δύναμη, αυτή που δεν ξέρει ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να τη βρει. Πού? Απ' έξω. Γι' αυτό σας είπα, από το αποτέλεσμα πάμε στην αιτία. Άρα λοιπόν, μόλις μεγαλώνουμε, το πρώτο πράγμα που είναι να κάνουμε, γι' αυτό μας έδωσε τα μάτια να βλέπει έξω ο Θεός, κοιτάμε το έξω. Και λέμε, πω, κοίταξε, και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Μόλις καταλάβουμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε μέσα και ότι το έξω υπάρχει και μέσα μας, είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο να κάνουμε τη δουλειά μέσα μας στο άχρονο. Γιατί εκεί τι κάνουμε? Όπως μια ταινία, την πάμε μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, ναι ή όχι. Παράλληλες πραγματικότητες, στο έξω έχει μόνο μία πραγματικότητα.
αυτοί που έχουμε εκδηλώσει. Ακούνητοι. Άρα ποιο είναι πιο εύκολο λοιπόν, να πας στον ήλιο περπατώντας ή να πας στον ήλιο συνειδησιακά? Όταν δεν έχεις μάθει μέσα σου λοιπόν να πηγαίνεις στον ήλιο συνειδησιακά, θα κοιτάξεις να κάνεις σκάφη σαν την NASA. Καταλαβες? Άρα λοιπόν πρόσεξε, γιατί μέσα σου μπορεί να προηγηθείς της τεχνολογίας της ύλης. Καταλάβεις τι λέω? Άρα γι' αυτό μέσα λοιπόν οι μοιημένοι ήταν αυτοί που δουλεύαν εσωτερικά και ήταν πιο μπροστά από το χρόνο τους. Γιατί βρίσκανε πιο πολλά παιδεία μέσα τους από ό,τι έξω. Ναι, γιατί έξω είναι άλλη κινητικότητα. Σε εμποδίζει, έχει περιορισμό. Έξω υπήρχε περιορισμό. Έτσι. Λόγω των αισθήσεων. Διαδικασία. Όχι λόγω των αισθήσεων. Λόγω των περιορισμών της ίδιας πυκνότητας της ύλης. Της ύλης, ναι. Γιατί μέσα σου υπάρχουν όλα, έτσι. Αλλά όχι σε υλική μορφή. Υπάρχουν και χημική μορφή μέσα σου που είναι αντανάκλαση. Αλλά δεν παίζει με αυτήν. Δεν παίζει στο χημικό. Καταλαβαίνεις, δεν παίζει το χημικό στο φυσικό πεδίο, παίζει στο εσωτερικό πεδίο. Αυτό που λες του νου σου, τη σκεπτομορφών, το αστρικό. Παίζει σε άλλη συχνότητα. Αυτό έχει να κάνει κάποιος που έχει μια αναζήτηση πνευματική, που όταν είναι συνδεμένος με το μέσα του, πολλές φορές λέμε ότι είναι σαν να το ξέρω αυτό. Σαν να το ξέρει είναι, μέσα του. Ναι. Χωρίς λοιπόν, όταν μπαίνει σε εκείνο το επίπεδο και αρχίζει και δουλεύει με τα εγκεφαλικά κύματα και όχι με τη διεργασία του φυσικού νου, έτσι, και να φτιάχνει μια λογικό ηρμό, τότε επειδή στο άχρονο αυτόματα έρχεται η λύση χωρίς τη διαδικασία. Και πρόσεξε, αρχίζεις και δουλεύεις από τη λύση. Πας στη λύση και μετά από τη λύση κοιτάς πώς μπορείς να τροποποιήσεις ακριβώς την ύλη ώστε να έρθει κατάλληλα στο περιβάλλον που είσαι και να σου φέρει την ένωση και μετά να ξεκινήσεις να λες ότι είναι να πεις και να καταλάβεις τι να καταλάβεις, έτσι. Αλλά από τη λύση μπροστά. Ενώ στο φυσικό πρέπει να παιδευτείς και να ψάχνεις, να πιθανολογείς, να κάνεις, να δείξεις μαθηματικά ιστορίες, να αφαιρείς, να προσθέτεις για να φτάσεις κάποτε στη λύση. Οκ, μόνο θα ξανακούσεις το βιντεάκι 4 φορές. Ναι, θα το καταλάβω. Okay. Άρα δηλαδή το εξωτερικό περιβάλλον. Ναι, το εξωτερικό περιβάλλον είναι απλά το εργαλείο για να κατανοήσω. Ναι, το εργαλείο για να κατανοήσεις, έτσι, επειδή αυτό βλέπεις, επειδή ναι. Αυτό βλέπουμε, αυτό το εργαλείο θα δεις λίγο, ναι, ναι, ναι. Μέχρι να αναπτύξεις τις άλλες σου αισθήσεις, οι 5 αισθήσεις θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις τον εαυτό σου. Μόλις καταλάβεις αρκετά τον εαυτό σου, μετά θα ξυπνήσουν οι άλλες αισθήσεις που θα δουλεύεις εσωτερικά και δεν θα χρειάζεσαι τόσο πολύ τις άλλες αισθήσεις. Καταλαβες, τις αποκομμένες, τις περιορισμένες. Κατάλαβα, οκ. Θα τυχούν δηλαδή με άλλα λόγια οι υπεραισθήσεις. Ναι, οι υπεραισθήσεις. Αν θες να πούμε τις υπεραισθήσεις, υπεραισθήσεις. Εσωτερικές λοιπόν αισθήσεις που σε κάνουν και γίνεσαι ερευνητής του κόσμου του έξω μέσα σου. Αυτή είναι όλη η τέχνη των εσωτερικών διδασκαλιών, έτσι, και υπεραισθήσεων. Αντί να κάνεις εξωτερικά να δουλεύεις, δουλεύεις εσωτερικά. Γιατί όλα τα ανακλούνται μέσα σου. Άρα γιατί να κάτσω εγώ να πηγαίνω στον αργό ρυθμό της επιστήμης και να μην ξεκινήσω να γίνω γνώστης των αληθιών 1000 χρόνια μπροστά από την NASA. Έτσι δεν είναι? Και μπορώ να το εξηγήσω με τον δικό μου τρόπο, γιατί από τη λύση έρχομαι εδώ και το μεταγλωτίζω για να σου το δώσω. Ενώ η NASA π.χ. θα κάτσει από τη φυσικότητα να βρει μια λύση που μπορεί πάλι να την επαληθεύσει τη φυσικότητα. Τώρα έχω να συνεχίσω τώρα. Πες μου. Ναι. Λένε ότι ακόμα και ο Θεός είναι υπό εξέλιξη. Δηλαδή εξελίσσεται και αυτός. Οπότε δεν είμαστε και εμείς τα εργαλεία τα οποία θα πάρει και αυτό τις εμπειρίες μέσα από εμάς. Ακριβώς έτσι είναι. Στην δεν πραγματικότητα όμως πρέπει να δούμε την εξέλιξη. Ναι. Okay. Εξέλιξη είναι το να φτιάχνουμε άπειρες απόψεις του ίδιου πράγματος. Τίποτα δεν μεγαλώνει δηλαδή, τίποτα δεν μικραίνει. Το ίδιο πράγμα είναι και το βλέπουμε διαφορετικά. Απλά παίρνει την εμπειρία, ας πούμε, όταν εγώ κάνω μία εργασία. Παίρνει την εμπειρία των απόψεων του εαυτού του. Των απόψεων του εαυτού του. Οπότε δηλαδή, κάνοντας εγώ
και άλλες πόσες χιλιάδες άτομα το ίδιο πράγμα παίρνει από διαφορετική οπτική την κάθε εργασία. Μπράβο. Και αυτό λοιπόν, κάπως έτσι δηλαδή. Ό,τι κάνεις και εσύ κάνει και ο Θεός. Γι' αυτό είμαι εγώ όπως πάνω και κάτω. Και αναγνωρίζει τον εαυτό του και ο Θεός. Και εσύ το ίδιο πράγμα κάνεις μέσω του εγώ σου και τις συχνότητες σου. Ναι, και εγώ αναγνωρίζω. Ναι. Άρα κάνετε το ίδιο πράγμα. Σε πιο μεγάλο επίπεδο, γιατί τα είναι για όλα, εντάξει. Έτσι. Άρα λοιπόν, ό,τι δεν πηγαίνει μαζί με σένα, αυτόματα έτσι να καταστρέφεται από το καταστροφικό. Έτσι ναι. Λοιπόν, ό,τι δεν πηγαίνει στο έργο του Θεού, να δίνει την εμπειρία που του έχει φτιάξει ο Θεός εδώ πέρα για να παίξει συνειδητά στο μεγάλο έργο, τι γίνεται αποστάτης και τι γίνεται παρασιτικό, γιατί να παίξει το δικό του έργο. Άρα έτσι όμως δεν παίρνει ενέργεια από το Θεό, που παίρνει ενέργεια από τους άλλους. Άρα και η ύλη δηλαδή αυτό το σκοπό έχει. Τα πάντα έχουν αυτό το σκοπό. Α, τα πάντα και τα μη υλικά. Απλά. Τα πάντα έχουν αυτό το σκοπό. Πρόσεξε όμως. Ναι. Είναι άλλο ο Θεός, η ναι. συνείδηση, η συλλογική, και άλλο ότι απαρτίζει το Θεό. Γι' αυτό σας είπα πριν, στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε για ποια συνειδητά και ασυνείδητα φτιάχνουν. Κάθε συνείδηση, έτσι, παίρνει τη μικρότερη και τη διαμορφώνει και την κάνει πραγματικότητα. Γιατί από εκεί τρέφεται. Ναι. Άρα λοιπόν εσύ λοιπόν στην πραγματικότητα τι κάνεις. Ξεκινάς και παίρνεις όλα τα μικροστοιχεία, έτσι που μπορείς, στους κόσμους τους ανάλογους, την αστρική ύλη και φτιάχνεις αστρικά πράγματα. Την νοητική ύλη φτιάχνεις νοητικά πράγματα. Τη φυσική ύλη και φτιάχνεις φυσικά πράγματα. Καταλαβαίνεις. Έτσι και η γη έχει την ανθρωπότητα όμως. Ναι, και κάνει... Εγώ σαν μικρό αντίγραφο μπορώ να φτιάξω κάτι μηχανικό, ας πούμε, ένα τραπέζι. Αναλόγως ένα... τη δική σου δημιουργικότητα. Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητες μου, ας πούμε. Έτσι. Ναι, άρα και η γη λοιπόν, κάθε πλανήτη σας είπα, που έχει πάνω της λοιπόν και καταφέρει και έχει το ανθρώπινο είδος, εξελίσσεται. Γιατί φτιάχνει το νοητικό της περίβλημα, αν ήταν άνθρωπος. Άρα δηλαδή, ας το πούμε, η ανθρωπότητα για τη γη... Είναι το εγώ της. Είναι το εγώ της, όχι το εγκέφαλός της. Είναι το... Ε? Ναι, είναι ας το όχι πούμε το εσύ της, ο φυσικός νους της. Ο φυσικός νους της, κατάλαβα. Okay. Καταλαβες, θες να το πεις ο εγκέφαλός της, πες το εγκέφαλός της. Εντάξει, αλλά... δεν ξέρω, ναι, εντάξει, ναι, είναι... Όπως είναι, τα φυτά είναι η αναπνοή της, καταλαβες. Είναι ο εσύ της. Και τα υπόλοιπα όλα, δηλαδή όπως νερό, δάση... είναι τα φυτά, έτσι. Είναι για τις άλλες λειτουργίες, δηλαδή σαν τα όργανα της, ας το πούμε έτσι. Μπράβο, γι' αυτό σου λέω πως πάνω έτσι κάτω. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα λοιπόν τι γίνεται. Όσο εσύ εξελίσσεσαι φαινομενικά, θα λέγαμε, η ψυχή σου αρχίζει και μπαίνει σε καινούρια σακουλάκια που να τη χωράνε περισσότερο, θα έχεις και παραπάνω δύναμη δημιουργίας. Αυτά σακουλάκια είναι τα σώματα που λέμε. Αυτά τα σώματα που έχεις τώρα. Όσο το σώμα σου το φτιάχνεις έτσι να μπορεί να έχει παραπάνω φως μέσα σου. Αυτό που λέμε φωτίζεσαι, τόσο πολύ δύναμη δημιουργίας έχεις. Μιλάμε για τα εθερικά σώματα. Ορίστε. Όταν λέω πλέον μιλάμε για τα εθερικά σώματα και όχι για το υλικό σώμα. Όχι, δεν μίλησα για τα φυσικά σώματα, αυτά που λες εθερικά ή του αστρικού τύπου. Όχι. Μιλάω καθαρά για το φως που μπαίνει μέσα. Το κβαντικό ρευστό που μπορεί μέσα σου και μπαίνει, καταλαβες, αυτή είναι η αντανάκλαση της ψυχής σου. Όταν η ψυχή είναι αποθήκη πληροφοριών, είναι φως, είναι συνείδηση και εσύ μέσα σου μεγαλώνεις το φως, είναι σαν να έχεις περιεκτικότητα σε πληροφορία, σε σύνδεση, σε θεμελιώδη γνώση, σαν αίσθηκτο. Δεν χρειάζεται να το φτιάξεις εσύ. Καταλαβες. Άλλος είναι ένας λοιπόν που του λες πήγαινε διακοπές με 500 ευρώ, άλλος είναι ο άλλος που του λες πήγαινε διακοπές με 1000 ευρώ. Δεν έχει παραπάνω δημιουργικότητα. Ο ένας από τον άλλον. Ο ένας λοιπόν έχει να χαλάσει μόνο 500 ευρώ, ο άλλος έχει να χαλάσει 1000 ευρώ. Έτσι ακριβώς γίνεται και στις ζωές μας. Όσο ψυχή έχεις μέσα σου, όσο ψυχή έχεις φτιάξει, στην επόμενη ζωή σου έρχεται σαν εμπειρία μόνιμη. Και έχεις να παίξεις άλλα θέματα. Υπάρχει μια μικρή γραμμή εδώ όμως. Μια μικρή? Μια μικρή λεπτομέρεια. Μπορεί αυτός που έχει 500 ευρώ να κάνει καλύτερη αξιοπιστία. Αξιοποίηση των 500 ευρώ παρά αυτό που είναι 1000. Βεβαίως, και εκεί έρχεται η ελεύθερη βούλησή μας προσωπικότητας. Άμα, okay. Καταλάβες τι γίνεται λοιπόν. Άρα λοιπόν είχα πει σε άλλες φορές, το ψυχικό μας ποσό είναι οι δυνατότητες. Το πώς θα τις εκμεταλλευτούμε είναι η προσωπικότητα, η ελεύθερη βούληση που έχουμε. Άρα τι κάνουμε εμείς. Με τα λίγα λεφτά μας κοιτάμε να τα βγατήσουμε.
έτσι, και συνέχεια να τα λειτουργούν με τρόπο επικοδομητικό, μπράβο, επικοδομητικό δηλαδή. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε στη ζωή μας εμπειρία, εμπειρία, εμπειρία. Εμπειρία όμως, σας είπα, που να μην περνάει από το πεπτικό σύστημα και φεύγει γιατί είναι junk food, γιατί είναι ψεύτικο φαγητό, γιατί δεν έχει παρατηρηθεί. Μπράβο. Είπαμε τη μετατροπή. Άρα παίρνετε μετατρεμένη εμπειρία και θα δείτε πόσο πολύ πνευματικά θα γιώνετε ψυχή, θα φτιάχνετε ψυχή, θα φτιάχνετε φως. Οκ. Okay. Πώς δεν φτιάχνουμε, το καθαρίζουμε. Γιατί φως έχουμε όλοι. Όχι, δεν έχουμε όλοι φως. Έτσι λένε όλοι. Το μέγα ψέμα. Δεν έχουμε όλοι φως. Αλλά όποιος έχει πολλή αντίσταση δεν έχει φως. Είναι απλό πράγμα. Όποιος βγάλει από μέσα του την αντίσταση θα εκδηλώσει το φως. Γι' αυτό είπαμε δημιουργούμε ψυχή. Ο καθένας έχει ένα ποσοστό ψυχής που γιώνει. Γιατί δεν είμαστε καλή αγωγή. Μόλις σε άλλες ανθρωπότητες φτιάξουμε ένα σώμα που θα είναι καλύτερος αγωγός, τότε θα έχουμε λιγότερες αντιστάσεις. Αλλά σε αυτό το σώμα που έχουμε και με αυτή την προσωπικότητα έχουμε πάρα πολλές αντιστάσεις. Που ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο elite αυτής της εποχής, αυτού του σώματος που έχουμε. Οκ, okay? Λίγοι φτάνουν στο elite του σώματος και της εποχής. Οκ, okay? Σε μια άλλη τάξη θα έχουν και άλλα σώματα και παραπάνω φως για αρχή, για ξεκίνημα. Τα νέα παιδιά, ας πούμε, που θα έρχονται. Θα έχουν και άλλο DNA, πιο ικανό για δημιουργία και προσιτό στο φως, αλλά και άλλη θεμελιώδη γνώση. Θα θυμούνται και τις περασμένες ζωές, θα θυμούνται την ένωσή τους, δεν θα έχουν να παίξουν σαν και εμάς το καλό και το κακό τόσο πολύ, δεν θα έχουν να ξεφύγουν την πονηριά. Γι' αυτό τα βλέπετε και βγαίνουν λίγο αμερικανάκια αγαθά. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι απλά ότι δεν χρειάζεται να παίξουν γιατί το έχουν παίξει αυτό το σενάριο σε άλλες ζωές. Οκ. Okay. Σταμάτη να, έτσι να το δούμε λίγο. Είπες ότι δεν έχουμε όλοι φως μέσα. Ναι, δεν έχουμε όλοι φως μέσα μας. Οκ. Okay. Αν κάποιος ο οποίος είναι από αυτούς που είναι χωρίς φως, λέμε τώρα, έτσι. Ναι, δεν φέγγει απλά. Κάποια μέρα ξυπνήσει και θέλει να γίνει καλύτερο, να εξελιχθεί, να σπρίσει, να γίνει πιο φωτεινός. Επί στιγμής, εξ αρχής δεν είχε φως μέσα του. Το φως μετά πού το βρίσκει να το εξελίξει. Το φως ήρθε από τον αγωγό. Πρόσεξε. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξής, ότι όλοι έχουμε φως μέσα μας, απλά ανάλογα με τη ζωή, τις συνθήκες που ζούμε, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, το κλείνουμε. Όταν λοιπόν τα άειλα μας μάτια, όχι τελικά μάτια, τότε αφήνουμε το φως να διαρρεύσει. Άρα με άλλα λόγια, όλοι έχουμε φως. Άκου να δεις. Πώς το διαχειρίζει ο καθένας. Άκου να δεις τι γίνεται. Αυτό που θες να πεις είναι ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με τον αγωγό, με την πρίζα. Φυσικά. Ναι, αλλά το θέμα, το ξέρουμε ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Το θέμα είναι πόσο φέγγεις. Ακριβώς, ναι. Αν δεν φέγγεις, λοιπόν δεν έχεις φως. Το ίδιο, όχι. Μπορεί να είσαι καλυμμένος. Κοίταξε, ο νους μας και το εγώ μας καμιά φορά θέλει να ομορφοποιήσει τα πράγματα. Γιατί πραγματικά το κατακρίνει. Αν όμως είμαστε ειλικρινείς και κάτσουμε λοιπόν και δεν κάνουμε αυτές τις διανοητικές, ξέρεις, τρίκ του μυαλού μας, θα πούμε πολύ απλά ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω φως γιατί απλά κόψω τον αγωγό. Έχω τις αντιχείς, δεν φέγγω. Είναι στο χέρι μου λοιπόν να ενωθώ. Όμως δεν φέγγω τώρα. Τώρα είμαι σκοτεινός. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν το κατακρίνω στον άνθρωπο που είναι σκοτεινό. Εγώ δεν κατακρίνω τους σκοτεινούς. Γιατί το ξέρω ότι περνάω ορισμένα μαθήματα. Α, το να λέμε όμως ότι όλοι είμαστε φως αλλά δεν φεύγουμε, αυτό ξέρεις είναι λίγο παράλογο γιατί είναι σε αντίθεση. Καταλαβες. Γι' αυτό σου είπα, σαν πνεύματα, σαν ψυχές, στο αιώνιο, όλος ο κόσμος αιώνιοι είμαστε, πνεύματα είμαστε, στον κόσμο όμως εδώ πέρα του χρόνου, του διαχωρισμού των επιπέδων, οκ, okay, πρέπει να έχουμε επίγνωση της κατάστασής μας. Έτσι δεν είναι. Αλλιώς δεν προχωράμε. Είναι χίλιες φορές προτιμότερο να πούμε ξέρεις κάτι δεν έχω φως και θα φωτίσεις παρά να λες όλοι έχουμε φως γιατί σε καθυστερεί από το φως αυτό στην πραγματικότητα. Η γνώμη μου έτσι, άλλωστε τη γνώμη μου δίνω μόνο. Ναι, απλά ήθελα έτσι λίγο να το κατανοήσω λίγο καλύτερα αυτό το θέμα. Να σου το πω αλλιώς πάλι, πιο όλοι έχουμε στην τράπεζα λεφτά. Όλοι. Εσένα σου απαγορεύεται να παραπάρεις. Γιατί απλά κάνεις ό,τι κάνεις. Έχεις να ξοδέψεις. Άρα λοιπόν τι να σε κάνω που είσαι πλούσιος, αλλά δεν έχεις λεφτά να χαλάσεις.
Αυτό που λες τώρα. Ναι, με το ίδιο σκεπτικό όμως, όλοι έχουμε πώς, απλά δεν μπορούμε να τους ξοδέψουμε με τον ίδιο τρόπο που τους ξοδεύει κάποιος ο οποίος δουλεύει. Χωρίς πώς δεν ζεις. Πρόσεχε να δεις τι να σου πω. Είναι σαν να ακούω τώρα κάποιον ερετικό που μου λέει ότι ξέρεις, άσου αυτού δεν είναι για το θέμα. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Ακριβώς. Ναι. Οπότε, σαν παιδιά του Θεού, όλοι μας έχουμε φως. Από εκεί και πέρα, το πόσο λάμπει ο προβολέας του κάθε ενός από εμάς, εννοείται διαφέρει. Του στα μάτια, ας πούμε, μπορεί να λάμπει περισσότερο το φως του από του Βασίλη, από τις Βίκης. Ωραία. Αν σου έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, οι σκοτεινοί έχουν λίγο φως, εκεί θα σου να οκ, okay, με αυτό. Ναι. Εντάξει, άντε, πάρ' το έτσι. Όχι αν δεν πάρ' το έτσι, μα έτσι είναι. Γιατί όλοι οι ανθρώποι έχουν φως. Τώρα το πόσο λάμπει του κάθε ενός είναι ανάλογα με το πόση δουλειά έκανε στην παρούσα εξάρτηση ή και από προηγούμενες και πάει λέγοντα. Σε αυτό συμφωνούμε, ναι. Όπως θέλεις μπορεί να το πάρεις. Εγώ δεν πιέζω κανέναν, έτσι. Αλλά για να καταλάβεις, είπαμε, αφού ζούμε όλα τα πράγματα, όλα τα όντα, μέσα στο φως. Έτσι. Άρα λοιπόν φαινομενικά είναι αυτά που λέμε. Α, οκ. Εντάξει. Όταν όμως τα φαινομενικά εμείς τα ζούμε, πρέπει να μιλήσουμε βάσει των ερμηνεών που δίνουμε εδώ πέρα. Αλλιώς αφού είσαι φως και έχεις όλο το φως, καταλαβες, θα μπορείς να κάνεις πράγματα φωτεινά. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Εδώ πρέπει λοιπόν να δούμε στη δική μας περίπτωση, στο δικό μας πεδίο, έτσι, ποιοι είναι αφού είναι όλα παιδιά του Θεού σκοτεινοί. Καταλάβεις το να σου πω. Αν παίζουμε με τις λέξεις, δεν καταλάβουμε ποτέ όμως την πραγματικότητα τι γίνεται. Όχι, εντάξει, απλά πρώτη φορά συζητάω μαζί σου και θέλω να καταλάβω λίγο περισσότερο το όλο τέτοιο. Εντάξει. Σκοπός μας δεν είναι να ομορφοποιήσω τα πράγματα, να τα κάνω πιο άσχημα. Όμως για να δώσουμε να κατανοήσουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο έντονο, έτσι, για να το δούμε. Αν κάποιος άνθρωπος λοιπόν είναι τελείως αποκομμένος, είναι εγκληματίας, έτσι, σκοτώνει, είναι τελείως αποκομμένος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει καθόλου συνείδηση. Είναι τόσο πολύ περιορισμένη η συνείδησή του που είναι σαν να είναι σκοτεινός. Οκ. Okay. Okay, πρόσεξε τι θα σου πω τώρα. Και το σκοτάδι φως είναι. Σε άλλη είναι κατάσταση. Μια πίδα φωτός. Σε άλλη κατάσταση. Κατάλαβες λοιπόν να σου πω. Γι' αυτό λοιπόν δες ότι όλα τα πράγματα είναι ένα. Απλώς η άλλη κατάσταση, έτσι, του φωτός είναι το σκοτάδι. Με αυτή την έννοια που τη ζούμε εμείς οι άνθρωποι στην πολικότητα. Δεν μιλάω για το χάος, έτσι. Όλα πάνω στο φως είναι. Οκ. Okay. Αυτό που λέμε εμείς σκοτάδι είναι διανοητικές δικές μας καταστάσεις για να καταλάβουμε την αντίθεση. Και να δούμε το καλό κακό, ας πούμε. Έτσι, αυτό λοιπόν που είναι στο διάστημα φως είναι, αλλά δεν έχει ατμόσφαιρα να το δούμε. Μόλις μπαίνει στην ατμόσφαιρα τη δική μας, εκεί που ζούμε στο περιβάλλον μας, εμείς βλέπουμε ότι έχει φως. Κατάλαβες λοιπόν τι λέω. Αυτό το πράγμα λοιπόν εξηγούμε. Εδώ όμως που το παίρνουμε εμείς είναι σε κατάσταση ξύπνιου και ο άνθρωπος λοιπόν που δεν είναι φωτισμένος, ο άνθρωπος ο κοιμισμένος που δεν έχει πληροφορία. Πρόσεξε γιατί ένα πράγμα εδώ πέρα και πρέπει να το πούμε σε όλο τον κόσμο. Από ένα σημείο και μετά όταν δεν λάμπεις, χάνεις την αυτοσυνείδηση. Και αυτό είναι που το λέμε όλοι. Δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, όταν φέγγεις λίγο ελάχιστα, εκείνη την ώρα δεν έχεις την αυτοσυνείδησή σου. Αυτό είναι που κυνηγάνε όλα που λες τα παιδιά του Θεού και σου λένε προσέξτε, μη χαθείς τελείως και σβήσεις σε εισαγωγικά. Γιατί αυτό που θα κάνεις είναι στην άλλη εξέλιξη και στην εσάργωση όπως είπες, να γεννηθείς πιο διασπασμένα, να γεννηθείς λοιπόν σε μια τέτοια μορφή που θα είναι συνέπεια της διάσπασής σου. Καταλαβες. Άλλως δεν θα βγαίνανε στη φύση χαζή, σκοτεινή, κακή, παραπληγική. Θα βγαίνανε όλοι καλύτεροι. Κατάλαβες το να σου πω. Αυτό το πράγμα λοιπόν, δες λοιπόν ότι από ένα σημείο και μετά το φως όταν χαθεί, όταν λέμε εμείς στους σκοτεινούς, δεν λέμε ότι δεν ζει και δεν υπάρχει. Λέμε ότι εκείνος ο άνθρωπος είναι χαμένος. Ότι δεν έχει συνείδηση. Ότι είναι υπνοτισμένος. Οκ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Σχετικά.
Όσο ανεβαίνουμε δονήσεις, όσο περισσότερο φως βάζουμε μέσα μας, ενισχύεται και η ευφυΐα μας στο υλικό επίπεδο. Εδώ υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε, ότι στην πραγματικότητα η ευφυΐα, όπως το είπες, ναι, έτσι, η εξυπνάδα, ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν ενισχύεται ο διανοητισμός. Αυτά τα τρίκ του εγκεφάλου, καμιά φορά που αλλάζουν, παίζουν με τις λέξεις, κάνουν τα μεν να φαίνονται δε και συνέχεια και αλλιώς, και να αλλάζουμε και να λέμε τα δικά μας πράγματα χωρίς να καταλαβαίνουμε την ουσία που είναι η συνείδηση. Η συνείδηση είναι από μόνη της γνώση. Γι' αυτό δεν χρειάζεται η σκέψη. Άρα σου δίνει αυτόματα μια ανώτερη μορφή διάνοια, έτσι όπως είπαμε. Διαφορετική από το διανοητισμό του εγώ. Καταλαβες. Άρα λοιπόν, εμείς πολλές φορές λέμε για το νου, τον κατώτερο νου που έχει μάθει να σκέφτεται αποκομμένα. Έτσι, στην πραγματικότητα λοιπόν, η συνείδηση, μόλις πηγαίνεις σε αυτή την κατάσταση, ξέρεις τι να κάνεις από μόνη σου χωρίς να σκεφτείς. Γι' αυτό λέω ότι ζούμε στο εδώ και τώρα. Καταλάβεις τι λέω? Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι η βαθμίδα του άνθρωπου. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι μέσα ακόμα στο μυαλό, το διανοητικό, έτσι, ξεκινάει και έχει το κομφούζιο που λέμε, το μπέρδεμα, γιατί οι λέξεις είναι περιορισμός ούτως ή άλλως. Και κάθε φορά λοιπόν για να βγάλει κάτι λογικό, έτσι, για να το δει, π.χ. τα μαθηματικά του κατώτερου ανθρώπου, ας πούμε, έχουν πολλά κενά που είναι παράλογα. Αν λοιπόν εξελιχθούμε και μπούμε καθαρά στη συνείδηση, τότε σας είπα, θα ξέρετε και θα έρχεται η λύση. Και μετά θα μεταβολητίζεις τη λύση. Εσύ, αναλόγως πως θες να φανείς στο δικό σου περιβάλλον. Καταλαβες, δεν θα πηγαίνεις αντίθετα όπως πηγαίνει ο φυσικός νους. Γιατί ο φυσικός νους στηρίζεται στις πέντε αισθήσεις, όχι στη διαίσθηση. Καταλαβες, ό,τι ξέρουμε είναι βάσει των πέντε αισθήσεων. Μέσα από τις πέντε αισθήσεις λοιπόν φτιάξαμε λοιπόν τον κόσμο του φυσικού νου μας. Πώς λοιπόν να δουλεύει? Μόλις αναπτύξεις εσωτερικές σου αισθήσεις, δεν χρειάζεται το φυσικό νους, γιατί είναι περιοριστικός. Αυτόματα πας στην ένωση με τη συνείδηση. Είναι σαν να μπαίνεις στο ίντερνετ. Okay? Δεν χρειάζεται να ψάχνεις τα δισκάκια το ένα τ' άλλο, και την ώρα σου έρχεται αυτό που θες, την ώρα που θες. Και μετά με το διανοητικό σου, απλά θα το μετουσιώνεις και θα το μεταμορφώνεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις το διανοητικό του δουλειά της συνείδησης μέσα σου. Κατάλαβες πώς το λέω? Ναι, μάλιστα. Είναι μια κατάσταση δηλαδή που είναι τόσο πολύ συγχρονισμένος ο νους που δεν αντιστέκεται και απλά κάνει τη δουλειά που πρέπει. Απλά τι, να αρχίσει και να γίνεται ένα όργανο στην πραγματικότητα δικό μας, όπως είναι το χέρι μας. Το χέρι δεν κάνει ό,τι θέλει. Δουλεύει αρμονικά με όλο το κορμί. Έτσι, δεν έχει τη δική του συνείδηση. Έτσι μετά πάβει η λειτουργία συσσαγωγικά του νου. Γιατί ενσωματώνεται και αρχίζει και δουλεύει κανονικά μέσω της συνείδησης. Η συνείδηση είναι αυτή μετά που διοικεί. Αυτό είναι μαγεία, έτσι δεν είναι? Κάνω την πραγματικότητά μου. Φτιάχνω την πραγματικότητά μου. Αυτό είναι αυτό. Κοίτα, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό, γιατί δεν φτιάχνεις την πραγματικότητά σου. Σε όποια πραγματικότητα και να είσαι, είναι δικιά σου. Έτσι. Ωραία. Okay. Ωραία. Αλλά πάλι με τη μέθοδο τη δική μας που θέλουμε εμείς να είμαστε δημιουργοί, η προσωπικότητα είναι σαν να φαίνεται έτσι, ότι φτιάχνουμε τη δική μας. Ενώ όταν φύγει η προσωπικότητα, έτσι, και αφαιθεί στη συνείδηση, στο δημιουργικό μας δηλαδή εαυτό, τότε κάθε συνείδηση, κάθε πραγματικότητα, αφού θα ξέρουμε ότι εμείς την έχουμε φτιάξει, αλλά γιατί δεν πηγαίνουμε ενάντια. Έτσι. Okay. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι δημιουργώ πραγματικότητα, είναι ακόμα και τώρα που δεν ξέρουμε δημιουργούμε πραγματικότητα. Όλοι δημιουργούμε πραγματικότητα. Είναι αλλιώς να πηγαίνεις μαζί όμως και να νιώθεις ότι το κάνεις εσύ, και αλλιώς σας αποκομμένως να λέστε όλοι μου κάντο. Έτσι, συμμετοχή. Οκ. Okay. Συμμετέχω στην αλλαγή, οκ. Okay. Λοιπόν. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Πάνω τελειώσαμε, ναι. Ευχαριστώ για τα μαθήματα πνευματικής οικονομίας. Είσαι το marketing εσύ, τι να σε κάνω. Ναι, ναι. Με τη λιγότερη ενέργεια, το βέλτιστο αποτέλεσμα. Γιατί παίρνουμε την πληροφορία έτοιμα, αντί να διαβάσουμε 5-6 βιβλία και την εφαρμόζουμε, την κουμπώνουμε πάνω σε εμπειρίες δικές μας. Σωστά. Αυτό είναι, πρέπει να κάνουμε. Είναι αυτό που σας είπα. Όταν κάτι πάει να το πειράξει στην εκδήλωση, είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα φέρει πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση, γιατί είναι κρυσταλλωμένο. Όταν το περάσει όμως στο σχεδιασμό, εκείνη την ώρα που είναι υγρό, τα λέγαμε,
είναι πολύ πιο εύκολο να δώσει σχήμα παρά να σφυριλατίσει ένα παγάκι. Okay. Εντάξει, απλά είναι, λέω, τροφή αυτά για σκέψη. Απλά πρέπει να τα δούμε στο πρακτικό κομμάτι όλα, έτσι δεν είναι? Εγώ απάντησα. Ναι, ναι, okay. Πάνω σε αυτό ακριβώς που μου είπες, σου απάντησα. Όχι, okay, εντάξει, θα ξανακούσω μετά. Έτσι. Έγινε, έγινε. Βέβαια, μπορείς να δουλέψεις όπου μπορείς εσύ να δουλέψεις, έτσι. Όπου εσύ, αλλά σου λέω, όταν δουλεύεις στην ενέργεια εκείνη πριν κρυσταλλωθεί, έχεις πολύ πιο εύκολο δουλειά να κάνεις. Γιατί απλά δεν έχεις τόσο αντίσταση. Εντάξει, okay, έγινε. Κάποιος άλλος? Άλλη ερώτηση, Μαρία. Εγώ έχω γράψει κάτι, δεν ξέρω αν φαίνεται σε όλους. Απλά μου γεννήθηκε ένα ερώτημα, αλλά νομίζω... Ναι, πες μου. Μ' ακούς? Μ' ακούει κάποιος? Ναι, ναι, σ' ακούμε. Α, οκ, okay, γιατί εδώ πέρα είναι... Έχει γράψει την ερώτηση. Οκ, okay, ναι, κάτσε να τη δω. Μάλλον η Μαρία αποκόπηκε. Αποκόπηκε, δεν. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι κομμένη. Α, οκ, okay, βέβαια την άλλη ανάλυση είναι πώς μπορεί να συνδυαστεί με το αίσθημα του θυσιασμού. Να λίγο στο προσχύζω. Α, ναι, οκ. Okay. Να τις απαντήσω εγώ και μετά το κοιτάει η Μαρία. Αυτό που λέει η Μαρία είναι φυσικό, ότι δεν αναλύουμε τα πάντα. Δεν αναλύουμε τα πάντα. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ ανάλυση, γιατί στην πραγματικότητα μόνο ο διασπασμένος νους θέλει να διασπάει τα πράγματα τόσο πολύ. Ο άνθρωπος που αρχίζει μέσα του και μιλάει η συνείδηση, φτάνει ακριβώς στην ουσία, χωρίς να χρειάζεται να σπάσει όλα τα πράγματα. Αντίθετα, ενώνει τα πράγματα και μπαίνει σε εκείνο ακριβώς το κέντρο. Ο διασπασμένος, ο φυσικός νους που θέλει να αναλύει τα πάντα γιατί είναι αχόρταγος, τι κάνει συνέχεια? Θέλει να σπάει σε μικρά κομματάκια για να μπορεί να τα κατανοήσει. Μικρά, 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 γιατί τόσο χωράει η μπουκιά του. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει μάθει και δουλεύει με τη συνείδηση, αυτόματα δουλεύει διαφορετικά. Κάτσε, παίρνει τηλέφωνο τώρα. Okay. Μαρία, μας ακούς? Τώρα σας ακούω, ναι, συγγνώμη, έχασα το σήμα μου. Έχασες και την απάντηση. Δεν πειράζει, ναι, θα το πω άλλη μια φορά. Οκ, okay. Κοίταξε να δεις. Όπως είπαμε, δεν είμαστε υπέρ, έτσι, της πολλής ανάλυσης. Γιατί η ανάλυση είναι μια τέχνη που την κάνει ο διανοητικός τύπος, ο φυσικός μας νους, που θέλει όλα να τα αναλύει, γιατί θέλει να έχει τον έλεγχο των πάντων. Και επειδή τα αναλύει, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει τα πάντα. Και καμιά φορά μπορεί να βγει σε κακό για τον άνθρωπο που αναλύει πάρα πολύ. Γιατί σπάει σε τόσα κομμάτια πληροφορίες, προσπαθεί να τις αποδικεύσει και πάει ότι θέλει πράγματα που όμως δεν είναι ικανός να συλλάβει ο φυσικός μας νους. Γιατί έχει διαθήκη να είναι παρατηρητής, όχι να αναλύει. Έτσι. Αν όμως εμείς λειτουργούμε με συνείδηση, δηλαδή τι, με το ανώτερο κομμάτι μας, με το κβαντικό κομμάτι μας, με το αστρικό κομμάτι μας, με αυτό που χωράει μέσα πάρα πολύ ενέργεια και έχει λοιπόν όλη την ικανότητα να μπορεί να συλλάβει τις αλήθειες χωρίς να τις διασπάσεις, καταλαβες, μετά από εκεί και πέρα, μετά από εκεί και πέρα, σε κάθε τι θα βλέπεις την ουσία χωρίς ανάλυση. Καταλαβες, γιατί δεν χρειάζεται να τις σπάσεις. Γιατί θα γίνεται διαισθητικά κατανοητή, κατάλαβες, διαισθητικά κατανοητή και όχι να ξεκινάς να αναλύεις, να αναλύεις, να αναλύεις, να αναλύεις, γιατί ακόμα και τα μαθηματικά λένε, ανάμεσα σε δύο αποστάσεις, όσο κόβεις τη μέση, τη μέση, τη μέση, τη μέση, τη μέση, δεν φτάσεις ποτέ. Οπότε ο ενθουσιασμός έρχεται μαζί με την συνείδηση, γι' αυτό σου λέω ότι απαντήθηκε το ερώτημά μου, και όχι με την ανάλυση του φυσικού νου. Ακριβώς αυτό, γιατί εμείς μιλάμε ενθουσιασμό, λέμε εν το θείο, να γίνει το θείο μέσα σου, να γίνεις ένα με το θείο. Αυτό λοιπόν το θείο, έτσι, δεν είναι ο φυσικός νους. Yeah. Εμπεριέχεται σε όλα, αλλά όπως το διαχωρίζουμε εμείς είναι να γίνεσαι ένα με όλα τα ανώτερα τμήματά σου. Εκείνη την ώρα η ευδαιμονία που παίρνεις, έτσι,
δεν είναι σαν το φυσικό νου μέσα από την ευχαρίστηση των πέντε αισθήσεων. Καταλαβαίνεις ναι. Λοιπόν ότι άλλο η ηδονή, θα το πάμε στον έρωτα ας πούμε, η ηδονή με ενθουσιασμό φέρνει έκσταση. Γιατί ο ενθουσιασμός κάνει ένα blending, δηλαδή ένα μείγμα όλων των αισθήσεων που νιώθεις των ωραίων με τις πέντε αισθήσεις και φτάνεις στο ύψιστο, ένα κλικ παραπάνω. Καταλαβες, γι' αυτό σου είπα, όταν πάει ο ενθουσιασμός, έτσι, με την ηδονή και την ευχαρίστηση, αυτόματα δημιουργείται η έκσταση. Γιατί είναι μία ευχαρίστηση, μία ποιότητα που μόνο εκτός φυσικού νου μπορεί να τη λάβεις. Γιατί δεν χωράει στο φυσικό νου. Γι' αυτό πάω ότι αυτός ο άνθρωπος με το φυσικό νου την ψάχνει και ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Κατάλαβα απόλυτα. Χαίρομαι. Λοιπόν, παιδιά, έφτασε η ώρα, έτσι, στο τέλος αυτού του σεμιναρίου. Ευχαριστώ όλους που κάνετε τις ερωτήσεις και αυτούς που δεν κάνανε καμία ερώτηση, σαν τον Κώστα. Εμείς ευχαριστούμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, με την πρώτη ευκαιρία θα την ανεβάσω, έτσι. Λοιπόν, χαιρετώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά ίσως. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να σε καλά. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα σε όλους.